Θα έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, σχετικά με το όσα είπε ο κύριος Σιγκελάκης για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Βούτση. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Επειδή είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό θέμα αυτό το οποίο ανοίξατε με την εκπομπή σας, θέλω να σας πω το εξής, διότι δόθηκε μια εικόνα η οποία δεν είναι ακριβής και λυπάμαι από τον κύριο Σιγκελάκη, με τον οποίο είμαστε σε άμεση επαφή. Εγώ την Κυριακή θα είμαι στη Διάνο και γνωρίζουν πολύ καλά το γιατί θα είμαι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κάντανο, στην Κρήτη, έκανε δηλώσεις δεσμευτικές ότι μέσα στο 18, όπως είχα πει και εγώ, θα έρθει το ψήφισμα το οποίο υπάρχει ήδη, ένα εξαιρετικά πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, το οποίο είναι έτοιμο, θα έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής και θα γίνει απόφαση της Βουλής σε σχέση με τις γερμανικές επανορθώσεις για όλες τις πτυχές. Και θα υπάρχει διεκδίκηση και σε διακρατικό και σε νομικό επίπεδο. Έχει κάνει σχετικές δηλώσεις πρόσφατα, έχει γράψει άρθρο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, έχω κάνει και εγώ δηλώσεις επανειλημμένα. Είναι σαφές ότι δεν θέλαμε, το έχω πει σε όλους τους τόνους, σε όλη τη διάρκεια που συζητούνται τα ελληνικά μνημόνια, να θεωρηθεί ότι συμψηφίζουμε αυτό το ιερό θέμα για την ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού με ενδεχόμενες απαιτήσεις χρηματικές, υλικές δηλαδή. Ναι, υπήρχε αυτό το επιχείρημα, πολλές φορές είχε ακουστεί αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Άρα δεν είχατε υποχωρήσει από τις θέσεις σας, κύριε Πρόεδρε. Ούτε κατά διάνοια. Σας επαναλαμβάνω, υπάρχει αναλυτικό πόρισμα εξαιρετικό, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση μέχρι το τέλος του 18. Μέχρι το τέλος του 18, οπότε μήνες, είναι και προτεραιότητα η διεκδίκηση αυτών των επανορθώσεων που μας λέτε. Απόλυτη, και σας επαναλαμβάνω, υπάρχει και δεσμευτική δήλωση προεβδομάδος στην Κάνταρο, στην Κρήτη, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Νομίζω ότι Κυριακή, σας λέω, θα είμαι κάτω για αυτό το λόγο, στο συνέδριο. Μάλιστα. Πιστεύω πως όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε κάτι το οποίο είναι απέτηση πράγματι δεκαετιών. Και το έχουν παλέψει, όπως λέει ο κύριος Σιγκελάκης, όλοι αυτοί οι εξαιρετικοί άνθρωποι αυτές τις δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.